Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Πρόσωπα μύθι που τριγυρνούν στο χρόνο. Κόσμος, ο άλλος. Τι τα έκανες όλα αυτά, ρωτάει η Γκρέι στην Γκλόρια. Και εσύ, τι τον έκανες στο θρόνο του Μονακό. Τον άφησα πίσω. Και εγώ, τι ήθελες, να τα κουβαλήσω όλα εδώ, πάνω. Ελάτε πνεύματα. Σέξπιρ ήθελα να παίξω και Ουίλιαμς, και όχι αυτά που μου δίνανε. Mr. President! Mr. President! Ο μεγάλος μόδιστρος Ζαν Λουί και 40 ραφτάδες πάλευαν από το πρωί για να ράψουν ένα φόρεμα που να γδύνει το σώμα. Στρας. Ναι. Μαργαριτάρια. Μαργαριτάρια, ναι. Φως παντού. Διαμάντια, φώτα. Είναι το Hollywood. Είναι αυτό όλο το όνειρο, η ουτοπία όμως στην ουσία, γιατί κρύβει από πίσω πάρα πολλές παγίδες και πάρα πολλά προβλήματα, κάθε είδους. Πάνε μαζί αυτά, δηλαδή τα στρας, τα μαργαριτάρια, μαζί με αυτά τα προβλήματα. Είναι υποχρεωτικό να τα ακολουθούν? Δεν νομίζω. Δεν είμαι απαισιόδοξη. Πάντα βλέπω και τη θετική πλευρά. Πιστεύω ότι όλα γίνονται και όλοι σου συμπεριφέρονται ανάλογα με την εικόνα που δίνεις εσύ προς τα έξω. Δηλαδή, αν εσύ ο ίδιος τοποθετείς τον εαυτό σου κάπου και κάπως, έτσι ακριβώς θα σε αντιμετωπίσουν και οι άλλοι. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό. Και το πιο σημαντικό από όλα που σκεφτόμουν πρόσφατα είναι ότι δεν είναι ωραίο να σε ψυχολογούν, ειδικά μέσα σε αυτούς τους χώρους. Να μην ξέρουν ακριβώς τι σκέφτεσαι, ποιος είναι ο χαρακτήρας σου, ώστε πάνω σε αυτό μετά να πατήσουν και να σε χρησιμοποιήσουν. Yeah. Όπως χρησιμοποίησαν τη Μέρλιν. Κυρίες και κύριοι, αγαπημένες μας κυρίες, καλώς ήρθατε στο Hollywood. Μια πόλη αλλοπαρμένη μέσα στη δόξα της, την ηρωίνη, τη σκόνη της χαράς, με τις ξέφρενες κωμωδίες της. Θαμπωμένη από τις λαμπερές, χαμένες βασίλισσες, από τα όρια του Φάτι Άρμπακ, τη δίχως όρια ανηθικότητα του Αεροφλίν. Σημαδεμένη από τον απροσδόκητο θάνατο της Μέρλιν. Μείνετε απόψε μαζί μας, στη λεωφόρο των χαμένων ονείρων. Μίση. Ερωτικά μπερδέματα, ζήλιες, μαχαιριές πίσω από την πλάτη. Αυτό είναι το Hollywood. Αυτό είναι η ζωή και κατ' επέκταση όλες οι δραστηριότητες. Δεν υπάρχουν παντού σε όλα τα επαγγέλματα. Αυτό είναι κάτι πολύ λαμπερό, πολύ προβεβλημένο και φαίνεται και κουβεντιάζεται. Και μιλάμε και για μύθους τώρα. Ή εντός ή εκτός εισαγωγικών μύθους. Okay. Το 32, στην οικονομική καταστροφή, τόνωσα το ηθικό της χώρας, λέγοντας τον κόσμο ξοδέψτε. Οι αστέρες του κινηματογράφου έπρεπε να σπαταλάμε. Mm. Χαίρονταν οι θαυμαστές μας και βοηθούσαμε στην κυκλοφορία του χρήματος. Εγώ πιστεύω στο δολάριο. Ό,τι κερδίζω, το ξοδεύω. Το κράχ τσάκισε το Hollywood. Εγώ την ψιλογλίτωσα όμως. Ένα ερπετό που λεγόταν άγχος ξετρύπωσε και μας έκανε όλους λιώμα. Τι ζηλεύετε από όλη αυτή την ατμόσφαιρα, από όλους αυτούς τους ανθρώπους? Κυρίως σε κάποιους ανθρώπους ζηλεύω την αντοχή τους. Μην ξεχνάς, ήταν μια εποχή πάρα πολύ δύσκολη που στήσαν καριέρα όλη αυτή η γενιά. 30, 40, 50, με φοβερές διώξεις, ο Μακάρθι μεγαλούργησε και διάφορα τέτοια. Την αντοχή τους λοιπόν. Και σε κάποιους ζηλεύω για το πολύ και το ταλέντο τους. Θεωρώ δηλαδή ότι ο Τζέιμς Ντίν είναι πάρα πολύ σύγχρονος στο 2020 ηθοποιός. Ο τρόπος που αντιμετωπίζει ένα ρόλο δηλαδή, όχι σε όλους. Και τι σας ενοχλεί?
ότι αναγκαστήκαν να δείξουν τα όρια της αντοχής τους. Αυτό με ενο... η αδικία με ενοχλεί. Ρίτα, αυτά είναι δικά σου λόγια ή του Όρσον, του άντρα σου. Ολόδικα μου. Εκείνος δεν λέει τέτοια. Αυτός είναι ο πολίτης Κέιν. Ας υποχωρήσαμε εδώ και χιλιάδες χρόνια. Όταν γύρισε αυτός τον Κέιν, εγώ έκανα το γεράκι της Μάλτας και αναταράξαμε τον κινηματογράφο. Μετά γίνομαι και φίλοι. Λίγο χοντρό σου έπεσε και εσύ τόσο λεπτεπίλεπτη. Έπεσες και από τον χρόνο. Πώς έπεφτε πάνω σου, όλος αυτός ο όγκος. Σαν τον Ποσειδώνα. Έτριζε το κρεβάτι. Και όλοι μου λέγανε πώς μπορείς και σηκώνεις όλη αυτή τη σκέψη του κόσμου στο σώμα σου. Είναι ο ψυχισμός της Ρίτα Χέουορθ, είναι ο ψυχισμός της Μάλεν Ντίντριχ. Τελείως διαφορετικές γυναίκες. Όμως όλες οι αντιδράσεις και της Ρίτα και της Μάλεν είναι ακριβώς αυτό που ήθελε το Χόλιγουντ τότε. Όταν ζούσανε, όταν πλήρωναν ένα τίμημα για να είναι αυτές που είναι. Τι ήθελε τότε το Χόλιγουντ? Ήθελε να φάει τα παιδιά του. Για να βγάλει χρήματα, για να αφιονίσει όλο τον κόσμο που, βλέπουμε, που βλέπαμε κι εμείς κάποτε και βλέπουμε τις ταινίες. Ήταν η ομορφιά, η οποία όμως την εκμεταλλευτήκαν οι εταιρείες και οι ηθοποιοί αυτοί, οι οποίοι δεν ήταν και αμεληταίοι ηθοποιοί, βεβαίως, ήταν star, ήταν του κινηματογράφου ηθοποιοί, δεν ξέρω στο θέατρο τι κάνανε, εκτός από τον Μάρλον Μπράντο, αλλά τους εκμεταλλευτήκανε για να βγάζουν λεφτά. Και αυτοί οι ηθοποιοί πληρώσαν ένα τίμημα πάρα πολύ μεγάλο. Το οποίο ακριβώς αυτό κάνει ο συγγραφέας, το δίνει μετά το θάνατο. Πώς βρίσκονται όλοι μαζί κάπου, δεν ξέρουμε πού, πέστε κόλαση, πέστε παράδεισο, πέστε στον άλλο κόσμο. Εσείς τι λέτε, πού φαντάζεστε ότι αν υπήρχε δυνατότητα να συναντηθούν, θα συναντιόντουσαν στην κόλαση, στον παράδεισο? Στην κόλαση. Στην κόλαση. Γιατί? Γιατί πληρώσαν πολύ μεγάλο τίμημα. Δηλαδή πήγανε πίσω τις προσωπικές τους ζωές. Θυσιαστήκανε για να υπάρχει αυτή η ομορφιά εντός εισαγωγικών στην ταινία. Μα τότε η κόλασή τους ήταν η ζωή τους. Ήταν, ναι, δεν φαινόταν όμως. Ήταν η ζωή τους. Ακριβώς αυτό δείχνει μετά το θάνατο. Ήταν η ζωή τους, αλλά η ματαιοδοξία υπερτερούσε. Είναι εφεύρεση ο κινηματογράφος. Μας κρατάει ζωντανούς νεκρούς σαν ζόμπι. Ενώ εμείς δεν υπάρχουμε από χρόνια πολλά, Μίστερ Πρέσβη. Η αγωνία για τη φθορά του σώματος. Οι γυναίκες με το άψογο πρόσωπο, τα πλατινένια μαλλιά, τα πληθωρικά στήθη. Το σώμα που φθείρεται. Το ειδωλό μου είναι αυτό που τώρα σας δείχνω. Αντικατέστησα το χρόνο με το χώρο και εξόρκησα το θάνατο. Αυτό έκανε και ο κινηματογράφος. Έφυγε το σώμα από πάνω μου και έμεινε το ίχνος του στην οθόνη. Την αγαπήσατε? Ναι, πολύ. Δεν είχε οικογένεια. Αυτό με είχε συγκινήσει πάρα πολύ. Ήταν μια γυναίκα η οποία ήταν το απόλυτο ίνδαλμα, ποθητή από όλο τον κόσμο και όμως δεν μπορούσε να στεριώσει με κάποιον άντρα. Ήταν πάρα πολύ διάσημη και όμως η μητέρα της δεν ήξερε τι είναι λόγω ενός βαρύτατου ψυχικού νοσήματος. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ άσχημα και οπότε πίσω από αυτό το πολύ όμορφο χαμόγελο κρυβόταν τεράστια θλίψη. Κερδοσκόπη με το χωρίς αντίκρισμα, οπαδοί περίεργων αιρέσεων, τσαρλατάνοι, γιατροί, ψευτομέντι μου, όλοι ήταν θειασότες του Χόλιγουντ. Πολλές κοπέλες απογοητευμένες από τα όνειρά τους και με τις τσέπες αδιανές γλιστρούσαν στο πεζοδρόμιο και αυτοποκαλούνταν κομπάρση για να γλιτώσουν τους νόμους περί αλητείας. Όταν τις έπιανε το τμήμα ηθών... Η ζωή! Οι εφημερίδες της χώρας έγραφαν. Όμορφες στάρς συλλαμβάνονται σε κακόφημο σπίτι. Μια εκπληκτική μελαχρινή, μια εκθαμβωτική ξανθιά και μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κοκκινομάλα. Τα ονόματα δεν δημοσιεύονταν, τα άφηναν στη φαντασία του αναγνώστη να οργιάσει. Οι εφημερίδες οργίαζαν, κυνηγούσαν το σκάνδαλο. Ένα κοινό διψασμένο για σεξ. Και τους το δίναν, φαίνεται απλόχερα. Διψασμένο για γαργαλιστικές λεπτομέρειες.
Και μην ξεχνάς, ήταν μια εποχή που τους βλέπανε, δεν τους βλέπανε στην τηλεόραση, δεν τους βλέπανε στο διαδίκτυο, τους βλέπανε σε μια τεράστια οθόνη. Ήτανε, τους κινούσε την περιέργεια πάρα πολύ. Είχαν βγει από τον πόλεμο, από τον δεύτερο παγκόσμιο. Υπήρχε πολύ μεγάλη ανάγκη για παραμύθι, για βελούδο, για όλα αυτά. Μα Ταρζάν. Ναι, Ταρζάν, γιατί όχι. Ναι, ήταν πρόκληση η όλη πρόταση. Γιατί υποδίδουμε δύο τελείως διαφορετικούς ανθρώπους. Απ' τη μία έναν άνθρωπο λίγο ήρεμο, λίγο πράο, λίγο γαλήνιο, που παρατηρεί τα πράγματα μέσα στο έργο. Και βέβαια μετά έρχεται ένας Ταρζάν, ο οποίος πραγματικά είναι τελείως διαφορετικός. Είναι ένας άνθρωπος εξωστρεφής, ένας άνθρωπος ο οποίος ακόμα ζει με την τελευταία του στιγμή, που στην ουσία και στην πραγματικότητα αυτό ήταν και ο ίδιος ο Τζόνι Βάισμιλερ. Με την τελευταία στιγμή νόμιζε ότι ήταν ο Ταρζάν. Διάβασα τώρα, είχα διαβάσει κάπου πρόσφατα ότι ο καημένος ήταν στο γυροκομείο μέσα και κάποια στιγμή έκανε ακόμα την κραυγή του Ταρζάν. Που σημαίνει ότι μάλλον το ζούσε μέσα του, είχε ταυτιστεί με την όλη ιστορία και όλη αυτή η εναλλαγή που στο θέατρο έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πολύ. Σου δίνει πολύ μεγάλη ενέργεια. Αυτή η αντίθεση είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση. My name is Johnny Weissmiller, Tarzan. Και η τσίτα που είναι. Σπίτι πλέον πια. Παιδιά, Έλιος, κάθομαι τόσες ώρες και χαζεύετε τον κόμενο του αιώνα. Είμαστε πεθαμένοι, βρωμάει και η Λιβάνη και Πτωμαήλα. Και εσείς μου λέτε για παραμύθια της ζούγκλας. Η Σταρ δεν εκθέτει τη γημία της, παρά μόνο σε σπάνιες και αποφασιστικές περιπτώσεις. Δηλαδή, ρε φουσκωτές, η μέρα που πέρασα στη λεωφόρο των αστεριών. Δεν είναι σπάνια και αποφασιστική περίπτωση. Μέσα σε αυτό το εργοστάσιο της Άρκας κάποιοι έχασαν το σώμα τους. Εσύ δεν το έχασες. Τι έγινε, Τζονάκι, με βαλσάμωσα. Όχι, παραμένει στη μνήμη μας έτσι. Αυτό είναι το άσχημο. Πέθανα νέα και παραμένω στη μνήμη σας. Και από μένα δεν έμεινε τίποτα. Αυτοί οι άνθρωποι μας νοιάζουν. Γιατί? Πρώτον, γιατί με αυτούς μεγαλώσαμε. Με αυτούς αγαπήσαμε κάποια πράγματα. Γιατί κακά τα ψέματα, άμα δεν ήταν αυτοί, μπορεί να μην αγαπούσαμε κάποια πράγματα. Βέβαια υπάρχει το κείμενο. Αλλά για να μεταφερθεί το κείμενο στον άνθρωπο, στους υπόλοιπους ανθρώπους, υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Και αυτοί οι άνθρωποι, καλώς κακώς, αυτά τα πρόσωπα, διαμόρφωσαν και χαρακτήρες και κοινωνίες, κάναν τις προτάσεις τους μέσα στην κοινωνία και μας μεταφέρανε σε έναν τελείως διαφορετικό κόσμο. Τώρα το τι κρύβει αυτή η εικόνα από πίσω, αυτή είναι μια τελείως διαφορετική ιστορία. Τι πληρώσαν γι' αυτό? Πληρώσαν ένα τίμημα το οποίο νομίζω το ξέρουν από την αρχή. Απλά δεν φανταζόντουσαν πόσο ακριβό θα ήταν. Πιστεύετε ότι αξίζει το τίμημα για αυτή την εικόνα που κερδίζεις? Δεν αξίζει τίποτα μπροστά στην αγάπη. Δηλαδή όλη αυτή η φήμη, η δόξα, τα χρήματα, το περιτύλιγμα, η λάμψη είναι ένα τίποτα μπροστά στην αγάπη. Μόνο αυτή πιστεύω ότι αξίζει. Αυτό για μένα είναι πάνω απ' όλα. Δεν ανταλλάσσεται με τίποτα. Είναι ωραίο να συνδυάζεται, αλλά ξέρω πάντα ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι μπορεί να φαίνονται πολύ ευτυχισμένοι, γυρίζουν σπίτι και είναι μόνοι τους. Οπότε όλο αυτό δεν αξίζει τελικά. Και αυτό είναι και η ουσία του έργου. Οι άνθρωποι του κινηματογράφου ζουν τρελές περιπέτειες έξω από την οθόνη. Τα σκάνδαλα έσκαγαν σαν ορολογιακές βόμβες ολόκληρη τη δεκαετία της θαυμαστής ανοησίας. Μια καριέρα κατέρε πίσω από την άλλη. Ο δρόμος προς τη δόξα ήταν γεμάτος παγίδες. Το Hollywood ήταν ένα εργοστάσιο ονείρων, όπου ένας νέος στο εκατομμύριο έβρισκε την τύχη του. Ήταν η χώρα του ονείρου. Οι θαυμαστές πρόσφεραν απλόχερα τη λατρεία τους, αλλά άλλαζαν εύκολα γνώμη. Μόλις έβλεπαν τις θεότητες που προσκυνούσαν να έχουν πόδια από πυλό, δεν δίσταζαν να τις γκρεμίσουν. Στα παρασκήνια ένα καινούριο αστέρι ήταν πάντα έτοιμο να εμφανιστεί. Ένας ακόμα μακρόσυρτος τίτλος. Ναι, μου αρέσουν οι μικρόσυροι τίτλοι. Κουπανάω ένα όταν στην αρχή και μετά λέω όταν ο Τάδε συνάντησε τον Τάδε και πήγαν στον πόλεμο. Διηγούμε και τι έγινε στον πόλεμο, όλα στον τίτλο. Μου αρέσει από τον τίτλο να τα λέω όλα, όλη την ιστορία. Οπότε μετά ο θεατής δεν χρειάζεται να διαβάσει το έργο. Πάει να δει την παράσταση, να δει πώς αυτά γίνανε εικόνα. Ζήτησα στον Γιάννη να κάνει ένα έργο για το πόσο φθαρτό εμένα μου φαίνεται το Hollywood. Δηλαδή, εγώ ήμουν πάντα ενάντια στην ιδέα του ροζονίρου. Δεν πίστευα ποτέ ότι υπήρχε αυτό το ροζονίρου. Βλέπα πάντα τι υπήρχε από πίσω. Φυσικά ο Γιάννης, επειδή είναι πολύ διαβασμένος και κατριτισμένος από μένα για τα του κινηματογράφου, τον παρακάλεσα και έψαξε πάνω από το κατήχε το να μας
να βρει και να μιλήσει για τους μύθους πώς έζησαν, τι υπήρχε και πώς προσπάθησαν να υπάρξουν θεματικά. Γιατί αυτά τα αστέρια